Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Ορθόδοξο Βιβλίο και την ωφέλειά του. Τι μας προσφέρει το Ορθόδοξο Βιβλίο, ποια διαφορά έχει από τα άλλα είδη βιβλίων, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χαράλαμπο. Ο πατέρας Χαράλαμπος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό, αναλήψιος του Κυρίου εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Χαράλαμπε. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ για μια φορά ακόμα. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και μαζί μας ακόμα είναι ο κύριος Νόντας Σκοπετέας. Θα συνδεθούμε μέσω Skype. Είναι συγγραφέας και παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών εκκλησιαστικού περιεχομένου. Καλησπέρα, κύριε Σκοπετέα, από την Κρήτη. Μεγάλη μας χαρά. Ο κύριος Σκοπετέας μας ακούει? Ναι. Καλησπέρα. Με ακούτε, κύριε Σκοπετέα? Ναι. Εμείς έχουμε ένα θέμα με τον ήχο, θα το διορθώσουμε. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ και μαζί μας ακόμα είναι ο κύριος Ανδρέας Καραπιδάκης. Μέσω Zoom είναι φοιτητής θεολογίας. Καλησπέρα, κύριε Καραπιδάκη, από το Ηράκλειο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Είστε στην Αθήνα. Καλησπέρα, κύριε Λίλη, και ευχαριστώ εγώ που βρίσκομαι για άλλη μια φορά ανάμεσά σας. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Χαράλαμπε, να ξεκινήσουμε με εσάς. Μιλούμε για το Ορθόδοξο Βιβλίο. Το περιεχόμενο ενός Ορθοδόξου Χριστιανικού Βιβλίου, ποιο είναι ακριβώς και ποια διαφορά έχει από τα άλλα είδη βιβλίων? Το Ορθόδοξο Βιβλίο φυσικά είναι όπως όλα τα άλλα βιβλία. Το περιεχόμενο του φυσικά διαφέρει γιατί δεν αναφέρεται περισσότερο στις ανθρώπινες, θα έλεγα έτσι, συνήθειες, καταβολές, ναι, ή δεν ενδιαφέρεται τόσο να μας κάνει μόνο καλούς ανθρώπους. Το Ορθόδοξο Βιβλίο ενδιαφέρεται περισσότερο να καλλιεργήσει την ψυχή αυτού ο οποίος το διαβάζει. Δηλαδή περισσότερο ενδιαφέρεται βεβαίως να μας κάνει και καλούς ανθρώπους, αλλά να μας κάνει, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, θεοφόρους, δηλαδή αγίους. Ναι, ναι. Αυτό επιτυγχάνεται όταν το διάβασμα ενός Ορθόδοξου Βιβλίου συνδυάζεται βέβαια με την προσευχή. Το Ορθόδοξο Βιβλίο περισσότερο προσπαθεί να βοηθήσει την ψυχή του ανθρώπου. Και όπως το κάθε σώμα έχει ανάγκη από την άσκηση, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη από τη γαλήνη που δίνει ένα Ορθόδοξο Βιβλίο. Και αυτή είναι η διαφορά την οποία μπορούμε να εντοπίσουμε ανάμεσα στο Ορθόδοξο Βιβλίο και στα υπόλοιπα βιβλία. Βεβαίως, η παρουσία του Ορθόδοξου Βιβλίου πρέπει να συνδυάζεται, όπως λέμε, με την εκκλησιαστική ζωή. Δηλαδή, το Ορθόδοξο Βιβλίο να έχει ένα εκκλησιολογικό πνεύμα. Mm. Γιατί κάποιος μπορεί να διαβάσει ένα βιβλίο και να πετάξει, όπως λέμε, στα ουράνια. Άλλος μπορεί να διαβάσει 100 βιβλία και από αυτά η ψυχή του να μην γαλινέψει, να μην πάρει αυτό που λέμε τη χάρη του Θεού. Ναι, γιατί ναι, ιδιαίτερα το Ορθόδοξο Βιβλίο προσπαθεί να βοηθήσει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Όχι μόνο να το συνδέσει με την κοινωνία, αλλά περισσότερο να το συνδέσει με το Θεό. Από εκεί από όπου προέρχεται ο άνθρωπος και εκεί που πρέπει να καταλήξει. Με την έννοια λοιπόν αυτή,
Η ωφέλεια ενός ορθόδοξου βιβλίου είναι κατανοητή, επαναλαμβάνω, όταν η σχέση του αναγνώστη, μαζί με το βιβλίο πρέπει να έχει πάντα μια σχέση αγάπης και θα έλεγα έτσι βιβλιοφιλίας. Δηλαδή αυτός ο οποίος θα πάρει ένα ορθόδοξο βιβλίο στα χέρια του πρέπει πάντα να ξεκινάει με την έννοια ότι αυτό το οποίο θα διαβάσει μέσα θα το καλλιεργήσει στην ψυχή του. Ναι. Θα το δώσει, να το πω έτσι, το έναυσμα να μάθει όχι μόνο για την πίστη του, αλλά περισσότερο να τον ενώσει με τον Χριστό. Και αυτή είναι ακριβώς η διαφορά μας ανάμεσα στα άλλα βιβλία και, και στο ορθόδοξο βιβλίο. Βεβαίως, σε όλα υπάρχει ένας συνδυασμός. Κανένας δεν αρνείται και την ωφέλεια των υπόλοιπων βιβλίων, αλλά πρέπει εδώ να διαχωρίσουμε και να πούμε κατά κάποιο τρόπο προς τα που απευθύνεται ιδιαίτερα το ορθόδοξο βιβλίο. Τα ορθόδοξα βιβλία ή γενικότερα θα έλεγα το ορθόδοξο βιβλίο έχει βέβαια διάφορες πλευρές. Ναι. Υπάρχει το αγιογραφικό βιβλίο που είναι η δογματική διδασκαλία, είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Ναι. Υπάρχει το αντιαιρετικό βιβλίο που αναφέρεται στις αιτιάσεις των αιρετικών και πώς μπορούμε να ομολογήσουμε την πίστη μας. Υπάρχουν τα συναξάρια, η βία των Αγίων δηλαδή. Ναι, υπάρχουν οι διδαχές των διαφόρων Αγίων και ιδιαίτερα των νεότερων Αγίων της Εκκλησίας μας. Και πάρα πολλά άλλα και ιδιαίτερα υπάρχει και το λεγόμενο παιδικό ορθόδοξο βιβλίο που και γι' αυτό θα έπρεπε να μιλήσουμε λιγάκι περισσότερο προχωρώντας όμως. Βέβαια θα το κάνουμε στη συζήτησή μας το παιδικό ορθόδοξο βιβλίο, χριστιανικό βιβλίο για παιδιά. Ακριβώς. Για, ακόμα και νηπιαγωγείου, πρώτη δημοτικού, τόσο μικρές τάξεις. Αλλά είπατε ότι δίνει γνώσεις, συνδέεται και με την προσευχή το βιβλίο. Πάντως δίνει και γνώσεις. Βεβαίως, η Εκκλησία μας με τα βιβλία τα οποία μας έχει, να το πω έτσι, δωρήσει, θα πω τη λέξη δωρήσει, προσπαθεί να μας δώσει τη γνώση της πίστεώς μας, να γνωρίζουμε τι πιστεύουμε. Ναι, γιατί δεν πιστεύουμε μόνο με την ψυχή και με τη γνώση. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε και τι πιστεύουμε, πώς το πιστεύουμε, πώς θα το καλλιεργήσουμε. Την Αγία Γραφή τη δίνει και μέσα από γνώση. Ακριβώς. Γνωρίζουμε και τι λέει καταρχήν. Η Αγία Γραφή που είναι το βιβλίο των βιβλίων, όπως λέμε, πραγματικά. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο βιβλίο που να έχει τόση κυκλοφορία. Δεν υπάρχει μέρος του κόσμου που να μην υπάρχει η Αγία Γραφή. Και όμως αυτή ακριβώς τη γνώση τη μαθαίνουμε από εκεί. Βέβαια θα πω και πάλι ότι πολλές φορές το διάβασμα του ορθόδοξου βιβλίου πρέπει πάντοτε να συνδυάζεται με την ψυχή, με την ανάγκη της ψυχής να ενώσει την ψυχή, βέβαια, παρουσία της με τον Χριστό. Το είπατε πριν καθαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω για τους τηλεθεατές μας, συζητούμε για το ορθόδοξο βιβλίο, την παρουσία του στη ζωή μας και την ωφέλεια. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, με πολύ χαρά, στο 2810-398-160-161. Η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή. Κύριε Σκοπετέα, να έρθω σε εσάς, μπορούμε να συνδεθούμε με τον κύριο Σκοπετέα και να σας ρωτήσω. Μ' ακούει ο κύριος Σκοπετέας? Ναι. Αλλά, ναι. Ωραία. Να σας ρωτήσω, το ορθόδοξο βιβλίο, τι είναι αυτό που κυρίως πρέπει να μας τραβάει σε αυτό για να το διαβάσουμε και να πάρουμε ωφέλεια? Τι διαφορά έχει από τα άλλα βιβλία και πώς μας ελκύει εξ αρχής? Ναι. Να θυμηθούμε τον από το ακούμε λίγο διακεκομένα. Ναι, δεν σας ακούμε καλά. Αν είναι εύκολο στο κοντρό να το... Ναι, να πάμε λίγο στο... Θα πάμε στον κύριο Καραβιδάκη και θα έρθουμε. Κύριε Καραβιδάκη, να έρθω σε εσάς, επειδή έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα και μετά θα πάμε στον κύριο Σκοπετέα. Για ένα νέο άνθρωπο, το ορθόδοξο βιβλίο, τι έχει κυρίως για να τον τραβήξει και τι τον ενδιαφέρει? Το ερώτημά σας, νομίζω ότι ο νέος άνθρωπος που αναζητά σήμερα σε πολλούς χώρους να βρει το νόημα για την αληθινή ζωή, είναι κάπως απομακρυσμένος από τον
εκκλησιαστικό χώρο και κατ' επέκταση και από το εκκλησιαστικό βιβλίο. Ωστόσο, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η ζωή πολλών Αγίων της Εκκλησίας μας και μάλιστα Αγίων οι οποίοι ήταν σύγχρονοι με τους δικούς μας χρόνους, έχει πολλά να μας πει και για τους νεότερους και για τους μεγαλύτερους ανθρώπους. Υπήρχαν δηλαδή Άγιοι οι οποίοι έζησαν στην εποχή μας, όπως στον 20ο αιώνα ο Άγιος Νεκτάριος, άνθρωποι τον γνώρισαν τον Άγιο Νεκτάριο, στην εποχή μας ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Παΐσιος. Αυτά νομίζω πολλοί τραβούν το σύγχρονο άνθρωπο και ειδικά τον νέο άνθρωπο. Σωστά, η ζωή των Αγίων είναι ενδιαφέρον. Εσείς τι θα ψάχνατε κυρίως σε ένα βιβλιοπωλείο χριστιανικό, να βρείτε κυρίως? Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ υποκειμενικό κριτήριο, δηλαδή αφορά τις αναζητήσεις κάθε ανθρώπου και κάθε νέου ανθρώπου. Ο νέος άνθρωπος, και γινόμαστε μάρτυρες αυτού του φαινομένου σήμερα, αναζητά και θέλει να συνδεθεί πάρα πολύ με το φαινόμενο του μυστικισμού. Ναι, ναι. Και επειδή στην Ορθόδοξη, παράδοση έχουμε μία πολύ βαθιά μυστική έτσι, και εμπειρική βάση σε αυτό το θέμα, ναι, νομίζω ότι οι νηπτικές εμπειρίες Αγίων και συγγραφέων έχουν πολύ σημαντική θέση στις αναζητήσεις των σύγχρονων νέων μας. Μάλιστα. Άνθρωποι με εμπειρία δηλαδή από το μοναχισμό, είπατε νηπτική. Αυτό είναι η άσκηση και θα ενδιέφερε έναν άνθρωπο σήμερα νέο. Ναι. Κάτι άλλο θέλετε να πείτε με πολύ χαρά? Τι άλλο θα βλέπατε δηλαδή? Ας πούμε, μου κάνει εντύπωση τώρα την ώρα που μιλούσαμε, περνάει ένα βιβλίο του Νίκου Γαβρίλ Πεντζίκη, που είναι λογοτέχνης και όμως κοσμή βιβλιοπωλεία, του Παπαδιαμάντη βέβαια. Αλλά είδαμε, έχει και λόγους του Οικουμενικού Πατριάρχη, δηλαδή μια γκάμα μεγάλη θα λέγαμε. Κυρίως πιστεύετε πώς θα, ας πούμε, η λογοτεχνία, τι έχει να πει σήμερα σε ένα ορθόδοξο βιβλίο? Νομίζω ότι αυτό που ρωτάτε έχει να κάνει με τη σχέση του εκκλησιαστικού βιώματος και της ζωής μας εκκλησιαστικής με τον πολιτισμό. Ναι. Ο Νίκος Γαβρίλ Πετζίκης, όπως και ο Παπαδιαμάντης και άλλοι νεοέλληνες συγγραφείς, συνέδεσαν αυτό που ζούσαν στην εκκλησιαστική του ζωή, ο Παπαδιαμάντης από το νησί του, από τη Σκιάθο και την Αθήνα, ναι, μέσα στα μυστικά ρήθρα της λογοτεχνίας, επιτρέψτε μου την έκφραση. Ναι, ναι. Σίγουρα ο πολιτισμός και η λογοτεχνία είναι μία πρόκληση και νομίζω ότι είναι η γλώσσα της θεολογίας. Βέβαια. Στο διάλογό της με το σύγχρονο άνθρωπο. Και βέβαια η ποίηση. Εμείς έχουμε συνηθίσει στην εκκλησιαστική ποίηση τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον Άγιο Κοσμά τον Μελωδό, τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης, αλλά νομίζω ότι και οι ποιητές που σήμερα συνθέτουν ένα θρησκευτικό και δίνουν ένα θρησκευτικό περιεχόμενο στην ποίησή τους, οπωσδήποτε έχουν πολλά να μας πούν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να έρθουμε στον κύριο Σκοπετέα. Νομίζω τώρα μπορούμε να συνδεθούμε. Κύριε Σκοπετέα, τι είναι αυτό που κυρίως τραβάει έναν άνθρωπο στο ορθόδοξο βιβλίο σήμερα? Και κατά τη γνώμη σας, οι άνθρωποι σήμερα διαβάζουν ορθόδοξα βιβλία χριστιανικά? Είχα ξεκινήσει πριν να λέω κάτι σχετικά με τον Απόστολο Παύλο. Μας λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, μας δίνει μια από τις θείες του προτροπές, ναι, ότι να απεκδηθούμε τα έργα του σκότους, αποθόμεθα τα έργα του σκότους και ενδυσσόμεθα τα όπλα του φωτός. Για μένα το ορθόδοξο βιβλίο είναι ένα πνευματικό όπλο. Είναι ένα μέσο φωτισμού. Ξεκινώντας φυσικά από, όπως είπε και ο πατήρ Χαράλαμπος πριν στο εισαγωγικό του, ότι το ασύγκριτο βιβλίο όλων των αιώνων είναι η Αγία Γραφή.
Και εκεί θέλω να εστιάσουμε, αγαπητέ κύριε Λίλη, κύριε καθηγητά και πάτερ Χαράλαμπε. Συγχωρέστε με, δεν άκουσα πριν τον αδελφό μας εκεί. Ο Ανδρέας Καραπηδάκης, είναι φοιτητής θεολογίας, είναι μικρό παιδί, νέος. Ήθελα να πω ότι όπως ο Ιερός Χρυσόστομος περιγράφει με έναν γλαφυρό και πολύ ζωντανό τρόπο, μιλώντας για την άγνοια των γραφών, αυτό πρέπει να μας συνέχει να μας προβληματίζει. Βέβαια. Λέει λοιπόν πως η άγνοια των γραφών εισήγαγε και τον διεφθαρμένο βίο και τις διαστροφές και τις κακοδοξίες, τις αιρέσεις και τα άνω κάτω πεπίη και ενέφερε τα πάνω κάτω δηλαδή. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας να αναζητάμε χριστιανικά, ορθόδοξα χριστιανικά βιβλία τα οποία μας βοηθούν να εμβαθύνουμε στα άδυτα της Αγίας Γραφής. Κάθε λέξη της Αγίας Γραφής είναι ένα πολύεδρο διαμάντι. Ναι, λέει. Κάθε λέξη της είναι ικανή από μόνη της να μας διαφωτίσει. Κάθε λέξη της είναι ικανή να μας δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά τα προβλήματα που κυρίως στις μέρες μας, αυτές τις θεοστηγείς μέρες, μας ταλανίζουν. Και μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό το αν οι σημερινοί άνθρωποι, χριστιανοί ορθόδοξοι εν προκειμένου, αναζητούν, διψούν να διαβάζουν βιβλία, εγώ θα καταθέσω μια κάπως έτσι λιγότερο αισιόδοξη άποψη σχετικά με αυτό το ερώτημα, κύριε καθηγητά, λέγοντας ότι είναι πάρα πολλά τα βιβλία που διαβάζουμε στις μέρες μας, όμως οι περισσότεροι από εμάς, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, δεν ξέρουμε, αν μας ρωτήσουν, να απαντήσουμε σε μια απλή ερώτηση. Ποιος είναι ο Χριστός? Μάλιστα. Εν αρχή είναι ο Λόγος, σου λένε. Έτσι. Και ρωτάς ποιος είναι ο Θεός Λόγος και περνάει μια ζωή ολάκερη και δεν έχουμε ούτε καν υποψιαστεί ποιος είναι ο Χριστός μας και έχουμε διαβάσει αμέτρητα βιβλία αλλά δεν έχουμε πλησιάσει καθόλου στα αιώνια ρήματα του Χριστού μας. Ναι. Αυτός είναι ο κύριος λόγος, αυτός είναι ο κύριος σκοπός λοιπόν ενός χριστιανικού βιβλίου, για να καταλήξω και να απαντήσω και στο ερώτημά σας. Το κριτήριό μας για ένα βιβλίο, οποιοδήποτε βιβλίο, πέραν των αγιογραφικών σελίδων, θα πρέπει να είναι τι μας φέρνει πιο κοντά στο Χριστό, τι θερμαίνει την ψυχή μας, τι την κάνει να αναζητά την ένωσή της, όπως πολύ όμορφα υπόθηκε πριν, με τον ζωντανό Θεό. Τι μας οθεί στη μυστηριακή δήλωση της ορθοδοξίας. Αν έχουμε αυτό κριτήριο και αυτό είναι το φίλτρο μας, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε το ορθόδοξο χριστιανικό βιβλίο ως ένα αληθινό πνευματικό όπλο φωτός στον αέρα, ο πνευματικό πόλεμο. Ναι. Το είπατε συγκεκριμένα, ποιος είναι ο Χριστός, εκεί πρέπει να οδηγεί ένα βιβλίο χριστιανικό, σωστά και πολύ πρακτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Χαράλμπε, η ωφέλεια από τη μελέτη ενός βιβλίου, ποια είναι ακριβώς? Η ωφέλεια είναι πολύ μεγάλη. Είπαμε ότι, και πολύ σωστά είπε και ο κύριος Σκοπετέας, ότι γαλινεύει η ψυχή του ανθρώπου και ουσιαστικά ενώνεται με τον Θεό. Και όπως πολύ σωστά μας είπε και πολύ γλαφυρά, ότι η Αγία Γραφή ερμηνεύεται μέσα από το διάβασμα ενός βιβλίου. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή χωρίς τον Ιερό Χρυσόστομο.
Χωρίς τον Μέγα Βασίλειο, ναι. Ιδιαίτερα για την Παλαιά Διαθήκη που έχει γράψει την περίφημη Εξαήμερο. Χωρίς τους ψαλμούς, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε τους λόγους του Μεγάλου Αθανασίου. Και αν θέλετε να έρθουμε και στα νεότερα χρόνια, όλοι οι πατέρες και οι νέοι Άγιοι της Εκκλησίας μας που έχουν μιλούσαν πάντοτε και μέσα από τις διδαχές τους, μέσα από τα βιβλία που έχουν γραφεί για αυτούς, μας προσπαθούν να μας οδηγήσουν στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής μέσα ακριβώς από αυτές τις λέξεις. Γι' αυτό βλέπουμε όταν γράφει για τον Άγιο Σιλουρανό ο πατήρ Σοφρόνιος, πόσο μας μεταφέρει μέσα από το λειτουργικό του λόγο στην Αγία Γραφή. Ή στους νεότερους Αγίους, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, παρόλο που δεν ήταν μορφωμένοι. Ναι, ξέρουμε ναι. πολύ καλά και άλλες φορές το έχουμε πει, ο Άγιος Πορφύριος καν δεν είχε τελειώσει ένα σχολείο. Ναι, ναι. Και όμως με τα λόγια του προσπάθησε και να μετέφερε ακριβώς σε αυτή την ωφέλεια που είπαμε προηγουμένως με το Ορθόδοξο βιβλίο. Βεβαίως και πολύ σωστά είπε ο κ. Σκοπετέας ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια ηλεκτρονική εποχή. Υπάρχει, αν θέλετε, ένα πρόβλημα σχετικά με το διάβασμα του βιβλίου γενικότερα. Δεν μιλάω μόνο για το Ορθόδοξο, γενικότερα οι άνθρωποι σήμερα ασχολούνται περισσότερο με τα ηλεκτρονικά μέσα παρά με το βιβλίο. Όμως αυτό ας μην μας απογοητεύει. Μπορούμε, όπως μερικοί βλέπουν το ποτήρι είτε μισοάδιο είτε μισογεμάτο, ναι. να καλλιεργούμε τη βιβλιοφιλία. Ναι. Η βιβλιοφιλία γενικότερα, αλλά ιδιαίτερα και στο Ορθόδοξο βιβλίο. Το οποίο Ορθόδοξο βιβλίο, είπαμε και προηγουμένως, προσπαθεί να μας κάνει Αγίους. Προσπαθεί να μας οδηγήσει εκεί που ακριβώς πρέπει να βρισκόμαστε. Πολλές φορές και οι θεολόγοι και οι ιερείς λέγουν για τα μυστήρια της Εκκλησίας. Για τη γενικότερη ένταξή μας στη λειτουργική ζωή. Αλλά λένε και για το βιβλίο. Πού σταματάει το βιβλίο και πού ξεκινάει η λειτουργική ζωή. Πηγαίνουν παράλληλα, είναι μαζί και πώς βοηθάει το ένα το άλλο. Συνδέονται απόλυτα. Σημαντικό το ποιο θα λέγατε ότι είναι. Υπάρχει σημαντικό. Σημαντικά θα έλεγα και τα δύο. Α. Το βιβλίο οδηγεί στα μυστήρια και τα μυστήρια οδηγούν στο Θεό. Ναι. Με τη χάρη του Θεού αγιαζόμαστε. Υπάρχει σήμερα, και αυτό μπορώ να το καταθέσω από την εμπειρία που έχω και τη διακονία μου που κάνω στο ναό μου, ότι οι άνθρωποι σήμερα ενδιαφέρονται να μάθουν μέσα από το βιβλίο την αξία των μυστηρίων της Εκκλησίας. Α, μάλιστα. Και μέσω, αν θέλετε, μια από τις σημαντικότατες ωφέλειες του Ορθόδοξου βιβλίου είναι ότι ακριβώς προσπαθεί να μεταφέρει τη γνώση που πρέπει να έχει ο κάθε χριστιανός σχετικά με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ναι. Γιατί πολλές φορές έχουμε κουραστεί όλοι μας, κύριε Λίνη, να ακούμε λόγια. Όταν λέτε μυστήρια, να μας πείτε κάποια την εξομολόγηση, εννοείτε. Τι εννοώ, ναι, ιδιαίτερα στην εξομολόγηση, αλλά και ιδιαίτερα και στο μυστήριο του βαφτίσματος. Και αυτό το παρατηρώ σήμερα και το λέω με ιδιαίτερη χαρά αυτό στα νέα ζευγάρια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, προσπαθούμε σήμερα όλοι όσοι διακονούμε στην Εκκλησία του Χριστού ναι. να κάνουμε μια ενημέρωση είτε στα νέα ζευγάρια που έρχονται να τελέσουν το μυστήριο του γάμου, είτε όταν είναι να βαφτίσουν το παιδάκι τους, τους λέμε λίγο πριν από το μυστήριο, πάρουν κάποια μικρά βιβλιαράκια, όχι με πολλές λέξεις, με απλές λέξεις, με απλές θα έλεγα φράσεις, και το παίρνουν το βιβλιαράκι αυτό οι γονείς, δωρεάν φυσικά από το ναό, και ενημερώνονται σχετικά με το μυστήριο το οποίο θα γίνει. Βλέπετε και να διαβάσουν, να δουν κάποια πράγματα. Ακριβώς. Μερικοί ενδιαφέρονται και θα έλεγα οι περισσότεροι ενδιαφέρονται. Ναι, ναι, ναι. Άλλοι μπορεί να δείξουν και μια διαφορία. Αλλά αυτό ακριβώς είναι σωστό. Και το δηλαδή, ευχάριστο. Γιατί το ακούω πολύ τακτικά ότι στην Εκκλησία πρέπει να πηγαίνουμε. Εκεί είναι η λατρεία, η ζωή, αλλά υπάρχουν και τόσα βιβλία. Κάθε Μητρόπολη έχει ένα βιβλιοπωλείο. Την ίδια ώρα δεν προτρέπει και να διαβάζουμε. Και είχα την απορία πού σταματάει το ένα, πού ξεκινάει το άλλο. Όπως το λέτε, οπότε συμβουλεύεται ποιμαντικά και να μετέχουν και να διαβάζουν και αλληλοσυμπληρώνονται. Και όπως και ακόμη ένα, μια που το λέτε σχετικά και να απαντήσω το ερώτημά σας σχετικά με την ωφέλεια του Ορθόδοξου βιβλίου, ναι. ιδιαίτερα τους ενδιαφέρει στη σημερινή εποχή τους ανθρώπους
μικρούς και μεγάλους, δεν θα κάνω αυτή τη διάκριση, πολύ η Αγία Ζωή των σύγχρονων Αγίων. Επειδή ζήσανε πρόσφατα, επειδή ζήσανε πρόσφατα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι... Το είπε και ο κύριος ακριβώς. Και αυτό τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, γι' αυτό βλέπουμε ότι συνέχεια μας ζητούν να μάθουν ή να πάνε να αγοράσουν κάποιο βιβλίο ορθόδοξο που αναφέρεται στη ζωή αυτών των Αγίων. Ναι. Ανδρέα, να σε ρωτήσω, κατά τη γνώμη σου, ποια βιβλία από ένα ορθόδοξο βιβλιοπωλείο, ποια είδη βιβλίων δεν ενδιαφέρουν καθόλου και ποια ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Ιδίως τους νέους βέβαια. Φαντάζομαι η Παλαιά Διαθήκη δεν ενδιαφέρει κανέναν ή όχι. Και ποια είναι αυτά που ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Μπορώ να σας πω ότι σίγουρα υπάρχουν χριστιανοί που δεν έχουν διαβάσει ποτέ την Καινή Διαθήκη, κύριε Λίνη. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Πολύ χριστιανοί δεν έχουν, όντως. Σίγουρα δεν αφορά τον σύγχρονο νέο άνθρωπο, ας πούμε, να πάει να αγοράσει από το εκκλησιαστικό βιβλιοπωλείο ένα κώδικα ιερών κανόνων, για παράδειγμα. Ναι, ναι, σωστά. Σίγουρα δεν αφορά ένα νέο άνθρωπο να πάει να αγοράσει μία μελέτη για τη σχέση ουσίας και ενεργειών στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Αλλά νομίζω ότι αυτό που τώρα μιλάει στην καρδιά του σύγχρονου ανθρώπου, ναι, είναι το πώς μπορώ να ενωθώ με τον Χριστό στη ζωή των μυστηρίων, στην εχριστώ ζωή. Και έχω στο νου μου κάτι που γράφει στον πρόλογο της Φιλοκαλίας ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, ο οποίος εξέδωσε τη Φιλοκαλία σε μια δύσκολη περίοδο για τον Ελληνισμό. Ναι. Και γράφει εκεί στον πρόλογο μαζί με τον Άγιο Μακάριο Κορίτσι, ότι αυτή η έκδοση γίνεται η σκηνή των Ορθοδόξων ωφέλεια. Ναι, σωστά. Για κοινή ωφέλεια, για κοινή ωφέλεια όλων των Ορθοδόξων. Θυμόμαστε λοιπόν όλοι ότι σε κάθε περίοδο είναι διαφορετικές οι ανάγκες των ανθρώπων. Και μου έδωσε εξαιρετικά πάσα ο πατήρ Χαράλαμπος για να σας πω ότι έκανα, ας πούμε, αναφορά στο Μέγα Βασίλειο. Ο Μέγας Βασίλειος προτρέπει τους νέους της εποχής του να διαβάσουν ελληνική φιλοσοφία. Προς τους νέους τους άνεξ ελληνικών ωφελήντων λόγων. Ναι, ναι. Επομένως, βλέπουμε ότι υπάρχει μία πολυμέρεια. Το και διάβασμα, μία... και σωστά το λέτε, πολύ ωραία. Το διάβασμα εκείνη την εποχή τους προτρέπει να διαβάσουν ελληνική φιλοσοφία. Ναι. Επομένως, σίγουρα μπορεί ο καθένας να πει: εγώ διαβάζω αυτό και απορρίπτω κάτι άλλο. Όμως, στη ζωή μας την εκκλησιαστική, τίποτα νομίζω δεν περισσεύει. Ναι. Τίποτα δεν περισσεύει. Ούτε η θύραθεν σοφία περισσεύει, ούτε η εκκλησιαστική εμπειρία περισσεύει, όλα τα κρατάμε και από όλα έχουμε να ωφεληθούμε. Μάλιστα, στο σημείο αυτό να δούμε ένα ρεπορτάζ που ετοιμάσαμε από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για να δούμε τι περιέχει και ποια είναι η ωφέλεια του ορθόδοξου βιβλίου. Έχει ζήτηση, έχει περισσότερη ιδίω στα χρόνια τη κρίση, λιγότερη, τι νομίζετε? Έχει ζήτηση γιατί ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα.
και ψάχνει να τα βρει στο Θεό, στα πνευματικά βιβλία και θέλει απλά γραμμένα πράγματα έτσι ώστε να του δώσει κουράγιο, ελπίδα. Ο κόσμος έχει χάσει την ελπίδα του και ψάχνει αυτό. Συνήθως πού στρέφεται το ενδιαφέρον των ανθρώπων? Στους νεοφανείς Αγίους, γιατί έχουν ζήσει την εποχή την τωρινή, στους πατέρες της Εκκλησίας που έχουν γράψει απλά πράγματα που έχει σχέση με την οικογένεια, τα προβλήματα. Παρόλο που ήταν πολλούς αιώνες πριν, είναι τωρινά προβλήματα. Τα βιβλία της κατηγορίας του γάμου είναι πάρα πολύ δημοφιλή. Ο κόσμος δηλαδή ψάχνει μέσα από ένα βιβλίο να βρει απαντήσεις, να βρει λύσεις σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στις σχέσεις του, στο γάμο, στην ανατροφή των παιδιών. Στην οικογένεια. Στην οικογένεια φυσικά. Στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Ναι, ναι, φυσικά. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι ένα κομμάτι πολύ βασικό που ο κόσμος ψάχνει να βρει λύσεις και βοήθεια. Από την παρουσία σου στο βιβλιοπωλείο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης, τι ηλικίες βλέπεις να έρχονται να προσεγγίζουν το βιβλίο αυτό, τα βιβλία αυτά, δηλαδή? Ποικίλουν οι ηλικίες, από μικρά παιδάκια με τους γονείς τους μέχρι πιο μεγάλοι, νεαροί, νεαρές ηλικίες και μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι. Βλέπεις και νεαρούς που, ας πούμε, θα λέγαμε δεν είναι κοντά στην Εκκλησία που έρχονται να πάρουν βιβλίο Ορθόδοξο? Είναι πιο πολύ στην αρχή έρχονται γιατί αναζητούν, ψάχνουν, χωρίς να ξέρουν κάτι το ιδιαίτερο. Μετά εστιάζονται σε κάποια πράγματα όσον αφορά το γάμο, όταν πάνε να ξεκινήσουν κάτι καινούριο στη ζωή τους, την ανατροφή των παιδιών. Προβλήματα λέω, τα βλέπουμε καθημερινά στη ζωή τους και μετά τα προσπαθούν να βρουν λύσεις και απαντήσεις σε αυτά. Και παιδιά έρχονται στο... Έρχονται και παιδάκια, ναι, ναι. Εκεί χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν βλέπουμε τους γονείς ή παππούδες, γιαγιάδες και αντί να επιλέξουν ένα άλλο, ένα παιχνίδι ή οτιδήποτε άλλο και παίρνουν ένα βιβλίο, είναι πολύ όμορφο αυτό. Να μάθεις αυτά τα πράγματα από πολύ μικρή ηλικία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βίντεο. Είδαμε ακόμα και το χώρο που βρίσκεται, έτσι ώστε πάρα πολλά πρόσωπα που δεν γνωρίζουν που είναι να προμηθευτούν κάποιο βιβλίο. Κύριε Σκοπετέα, να έρθω σε εσάς και να ρωτήσω ένα πρόσωπο που τώρα εισέρχεται στην Εκκλησία ή θέλει να γνωρίσει την πνευματική ζωή. Ποια βιβλία θα του προτείνατε ή ποια είδη βιβλίων? Ναι. Θυμάμαι τον μακαριστό Μητροπολίτη Διονύσιο Ψαριανό. Κοζάνης, είναι το Μητροπολίτη Κοζάνης, ναι, πρώην Κοζάνης. Ναι. Που έλεγε ότι το τρίπτυχο της Ορθόδοξης Ευσέβειας είναι το τροπάρι, το συναξάρι και το εικόνισμα. Εγώ θα προέτρεπα λοιπόν κάποιον πρωτόμπαρκο, όπως εμείς είμαστε πολύ ταξιδεμένοι, αλλά αν κάποιος με ρωτούσε να του πω τι θα τον προέτρεπα να διαβάσει, θα του έλεγα να ανοίξει το συναξάρι. Το συναξάρι, βέβαια. Να ανοίξει το συναξάρι σε οποιαδήποτε σελίδα και όπως είπαμε... Είναι η Βία Αγίων, για να πούμε για τον κόσμο. Η συναξάρι είναι η Βία Αγίων. Η Βία των Αγίων. Το καθημερινό αγιολόγιο. Οι Άγιοι που αγκαλιάζουν την ημέρα, την κάθε μέρα που ξημερώνει. Και μιας και αναφερθήκαμε πολύ στους Αγίους των ημερών μας, τους πολύ κοντινούς μας, τους πολύ γνώριμούς μας, έτσι. Να θυμηθούμε τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος, το ανέφερε και πριν νομίζω ο πατήρ Χαράλαμπος, έλεγε πως συλλαβιστά όταν ήμουν 12 χρονών, διάβαζα το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτη. Ναι. Και αγάπησε τόσο πολύ τον Άγιο Ιωάννη και ξεκίνησε έρμανε τόσο πολύ το βιβλίο με την ανάγνωση μια σελίδα του συναξαριού που ήθελε έπειτα να μιμηθεί τον αγώνα του. Ναι. Έτσι αυτό ήταν το ένασμά του για να φύγει κρυφά τότε όπως ξέρουμε από το βίο του Αγίου Πορφυρίου και να πάρει τα καθοκαλίδια του Αγίου Όρους και να υποταχθεί τους δύο γέροντες της Αυταδέλφους. Το συναξάρι είναι... Το θεωρείτε πολύ σημαντικό και πρώτο βίο. Γιατί... Ένας ωκεανός ατέλειωτος με αμέτρητα μηνύματα και μετά για τις μέρες μας, όσο και αν μας φαίνονται πολύ μακρινοί κάποιοι άνθρωποι, επειδή ζήσαν και πρωτοχριστιανικούς καιρούς,
Έχουμε ένα θέμα, ένα τεχνικό θέμα με τον ήχο σας. Θα επιστρέψουμε, θα το διορθώσουμε και θα επιστρέψουμε σε εσάς. Να ρωτήσω, Πατέρ Χαραλμπέ, τι θα προτείνατε. Θα μπορούσα να πω αυτό που πολύ σωστά είπε και αν προεκτεί αυτό που είπε ο κύριος Σκοπετέας, ότι πέρα από την Αγία Ζωή βεβαίως των Αγίων, που πράγματι είναι παράδειγμα για όλους μας και γι' αυτό και ασχολούμεθα πάρα πολύ και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι και τόσο πολύ κοντά, θα έλεγα, στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Ένα άλλο σημείο που θα πρότεινα και σαν κληρικός αλλά και σαν γονιός, ιδιαίτερα το παιδικό ορθόδοξο βιβλίο, θα το πρότεινα πάρα πολύ να διαβαστεί από τους γονείς στα παιδιά. Μάλιστα. Γιατί ένα παιδί, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, μάλλον, συγγνώμη, ο Άγιος Παΐσιος, όταν ένα μικρό παιδί από μικρό γεμίσει Χριστό, δεν πρόκειται να χαθεί. Και μάλιστα επειδή αυτός ήταν, όπως ξέρετε, ασχολείται και πολύ με τη ξυλουργία, έλεγε, μοιάζει σαν το ξύλο που όταν το γεμίσεις με ρετσίνη, όπου και να το ρίξεις και όσο καιρό και να μείνει, δεν πρόκειται να χαλάσει. Επαναλαμβάνω λοιπόν και λέω ότι το παιδικό ορθόδοξο βιβλίο είναι ένα σημαντικό βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει, ιδιαίτερα από τα σπίτια των νέων ζευγαριών. Εκεί το παιδί θα μάθει βεβαίως για την πίστη μας, θα μάθει για τον Χριστό, αλλά ιδιαίτερα θα καλλιεργηθεί η ψυχή του σιγά σιγά, ώστε μεγαλώνοντας να μπει και στα εντότερα, όπως είναι η ζωή των πατέρων της Εκκλησίας μας και η δογματική γενικότερα διδασκαλία. Αλλά είπατε να διαβάζουν οι γονείς τα παιδιά, οπότε και η παιδαγωγική σημασία έχει, γιατί είναι μικρά. Ακριβώς. Και εδώ θα ήθελα να πω μια λέξη την οποία μου άρεσε, την διάβασα κάπου, η λεγόμενη συναπόλευση. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο σε ένα παιδί, να το διαβάζει ο γονιός και να το απολαμβάνει μαζί με το παιδί του. Μάλιστα, Να γίνεται δηλαδή το πρότυπο για του παιδιού ο γονιός, ώστε το ίδιο το παιδί σιγά σιγά να αγαπήσει και αυτό το βιβλίο, να το έχει ανάγκη πλέον και να το ζητάει το ίδιο και όχι να του το επιβάλλουν πολλές φορές με τη βία. Και εδώ τώρα αν θέλετε να πω και κάτι, χωρίς να θέλω να εξαντλήσω τον χρόνο, ότι πολλές φορές δεν χρειάζεται να διαβάζουμε πολλά πράγματα. Ένα πράγμα. Λέει κάπου ένας Άγιος, πολύ σωστά, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ένα είδος βιβλίου. Όχι ένα είδος βιβλίου, λίγα πράγματα, λίγα δεν χρειάζεται πράγματα. Μάλιστα. Λέει κάπου ότι μια λέξη λέει να πάρουμε από ένα βιβλίο ορθόδοξο και να τη μασάμε όλη μέρα. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Κύριε Σκοπετέα, την ώρα που γίνεται η εκπομπή μας, βλέπουμε βιβλία από την Ιερά Αρχιεπισκοπή. Είδαμε τη Βίβλο εικονογραφημένη για παιδιά, αυτό που αναφέρατε. Δηλαδή και όλη η Βίβλο, η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Η γνώμη σας για το παιδικό ορθόδοξο βιβλίο ποια είναι, πώς πρέπει να προσεγγίζετε? Να ξεκινήσω από τον τρόπο με τον οποίο κατέληγε σήμερα ο Απόστολος Παύλος στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, το σημερινό. Ναι. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Ναι. Αυτό είναι ένα φίλτρο, κύριε Λίλη. Θέλω να πω ότι εάν τα βιβλία αυτά που διαλέγουμε για να διαβάσουν τα παιδιά μας έχουν αυτό το φιλτράρισμα, αυτό το κριτήριο, είναι χριστοφόρα δηλαδή, τότε υπερθεματίζω στο να συνεχώς να συναπολαμβάνουμε την ανάγνωση μαζί τους. Δυστυχώς όμως έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο και θέλω να το καταθέσω αυτό σαν γονέας τριών κοριτσιών, ότι πολλά βιβλία στη σημερινή εποχή είναι, επιτρέψτε μου να πω, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση και να με συγχωρέσετε, είναι κάπως νερόβραστα παραμυθάκια. Τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από παραμύθια, έχουν ανάγκη από παραμυθίες. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό, γιατί βλέπουμε τα βιβλία, τα λεγόμενα εντός εισαγωγικών ορθόδοξα παιδικά βιβλία των ημερών μας, να είναι κατάγιωμα από νεραϊδούλες, πασχαλίτσες, ξωτικά, ξόρκια, μαγισούλες. Ας αποφασίσουμε να επιλέγουμε βιβλία που μιλούν στα παιδιά μας για τον Χριστό. Βέβαια. Να ανταμοιήσουμε τα παιδιά μας στα σωστικά μυστήρια της πίστεώς μας. Η παραμυθία που είπατε, για να πούμε στον κόσμο, η παρηγοριά.
παρηγοριά, έτσι. Ναι. Λόγος παρακλήσεως. Όχι παραμύθια από παραμυθία, από παρηγοριά. Βέβαια. Να παραμυθούμε τα παιδιά μας, να τα παρηγορούμε. Με ποια έννοια? Να γλυκαίνουμε τις ψυχές τους. Βέβαια. Έτσι, και με αυτόν τον τρόπο να τα φέρουμε πιο κοντά στον Χριστό μας. Αλλά και όπως το λέτε, δίνετε την εντύπωση ότι τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε. Σαφώς, έχουν τα πνευματικά τους αισθητήρια σε εγρήγορση και σε ενάργεια. Ναι. Κάθε βιβλίο, αγαπητέ κύριε Λίλη, πρέπει να είναι πνευματικό άλλας. Ναι, ναι, το λέτε πολύ και ωραία και συγκεκριμένα. Να συντελεί, να συντελεί στην ενάντια στη σύψη και την πνευματική απονέκρωση της εποχής μας. Και τα παιδιά μας έχουν ανάγκη από τέτοια βιβλία. Βέβαια. Που θα τα αφυπνίσουν, θα τα αφυπνίσουν και θα τα κάνουν να έχουν, να θέλουν τις ψυχές τους προς τον Χριστό μας. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανδρέα, να έρθω σε σένα να ρωτήσω, ως παιδί βιβλία ορθόδοξα διάβαζες και ποια σε τραβούσαν την προσοχή ή σου φαίνονταν αδιάφορα? Θα σας πω την προσωπική μου εμπειρία. Ναι. Από το γέροντά μου. Περισσότερο όταν ήμουν παιδί μάθαινα τους βίους των Αγίων μέσα από DVD και CD που ο ίδιος μου έδινε. Mm. Και έτσι με έναν οπτικοακουστικό τρόπο. Ναι. Μπόρεσα καλύτερα να μοιηθώ στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας. Αλλά αυτό ήταν η αρχή. Ναι. Κατόπιν πάντοτε ήμουν σε ένα περιβάλλον από την οικογένειά μου που μελετούσα βιβλία, το σπίτι μας κτλ. Και ήρθα σε επαφή με βίους Αγίων, με σύγχρονους Αγίους της Εκκλησίας, τον Άγιο Πορφύριο, για παράδειγμα, που έχει τόσο πολύ αναφερθεί σήμερα. Και νομίζω ότι είναι μια εξελικτική διαδικασία, μια δυναμική διαδικασία. Μάλιστα. Ναι. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει από κάπου και να συνεχίσει. Τα DVD δηλαδή στην εποχή σου υπήρχαν, είσαι πολύ νεότερος, ήταν μια ωραία αφορμή για να δεις ιστορίες χριστιανικές ή βίους Αγίου και μετά πήγαινε στο βιβλίο. Σωστά, είναι κάτι που παλιότερα δεν υπήρχε, αλλά είναι μια δυνατότητα. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Χαράλαμπε, επειδή είπατε, τονίσατε πόσο πρέπει να ασχολείται ο γονιός με το παιδί την ώρα που του διαβάζει. Σε ένα παιδί τι μπορούμε να δώσουμε μέσα από το βιβλίο? Ιστορίες Αγίων, από την Αγία Γραφή, κυρίως από την Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να πούμε κάτι? Και από την Παλαιά Διαθήκη μπορούμε να πάρουμε κάτι. Γιατί παρατηρώ πολλά παιδιά τους αρέσουν τα πάθη του Κυρίου, η Σταύρωση, ναι, ακριβώς. Πώς το συνέλαβε. Και η ζωή του Χριστού, η οποία πολύ αρέσει στα παιδιά, ναι, ναι. Πάρα πολύ. Όπως και τα διάφορα θαύματα τα οποία έκανε ο Χριστός μας και τα οποία για τα παιδιά ξυπνούν μια περιέργεια. Πώς έγινε το ένα, πώς έγινε το άλλο. Και όταν υπάρχει κατάλληλη καθοδήγηση, νομίζω ότι σιγά σιγά το παιδί το ίδιο θα ζητήσει πολλές φορές να διαβάσει ένα ορθόδοξο βιβλίο. Γι' αυτό λέω και μια φορά ακόμη, δεν θέλω να γίνω κουραστικός, ότι ιδιαίτερα τις μέρες των γιορτών, μα Χριστούγεννα, Πάσχα, θέλουμε να αγοράσουμε ένα δώρο σε ένα παιδάκι. Μια λαμπαδίτσα, ένα αυτοκινητάκι, ό,τι είναι. Όλα καλά και ευλογημένα είναι και αυτά. Αλλά και ένα βιβλίο, μπορούμε να το πάρουμε όμως και ένα, μαζί με όλα αυτά και ένα ορθόδοξο βιβλίο που είναι για παιδιά, που είναι για την ηλικία των παιδιών που θα το διαβάσουν και να ασχοληθούμε μαζί τους ήστερα να το διαβάσουμε ή και αυτά μόνα τους να διαβάσουν και να απολαύσουν, να το πω έτσι, αυτή την ορθόδοξη άβρα της πίστεώς μας. Τα παιδιά, πήρε μια τηλεθεάτρια και ρωτάει, έχει μια ερώτηση. Αφήνουμε τα παιδιά να διαλέξουν. Εμείς τους λέμε τι να προσέξουν. Εξαρτάται σε ποια ηλικία θα είναι το παιδί. Ναι. Εάν είναι σε πολύ μικρή ηλικία, φυσικά εμείς θα του διαλέξουμε το βιβλίο που θα διαβάσει. Αν όμως το παιδί είναι πλέον στην προεφηβική ή εφηβική ηλικία, εκεί πλέον το παιδί πρέπει να το αφήσουμε μόνο του να διαλέξει. Δεν μπορούμε σε ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, που πάει τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου κτλ., να του πούμε ότι διάβασε αυτό το βιβλίο. Θα αντιδράσει, ναι, δεν θα τα διαβάσει. Σωστή. Ίσως θα πρέπει να τα αφήσουμε μόνο του να επιλέξει και την ώρα και το χρόνο που θέλει αυτό για να διαβάσει. Τα θαύματα γιατί αρέσουν πολύ στα παιδιά? Τα θαύματα αρέσουν γιατί, να το πω έτσι, τα παιδιά με το διάβασμα,
ενός θαύματος αρχίζουν και φαντασιώνονται. Αρχίζουν και βλέπουν κάτι το διαφορετικό. Κάτι που το ξεπερνάει. Αυτό το βλέπουμε ακόμη. Στο παιδί αρέσει. Ακριβώς. Το βλέπουμε και στα άλλα βιβλία. Βλέπετε ότι πολλές φορές και τα παιδιά που διαβάζουν όχι μόνο το ορθόδοξο βιβλίο, αλλά και τα άλλα βιβλία ασχολούνται με ηρώες που ξεπερνάνε, να το πω έτσι, τα ανθρώπινα όρια. Μάλιστα. Και ο Χριστός κάτι τέτοιο, ας πούμε, προσπαθεί να διδάξει και μέσα από το θαύματό του στο παιδί, στην παιδική ηλικία. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του Χριστού, αλλά αυτό προσπαθεί να κεντρήσει την καρδιά του παιδιού. Κύριε Σκοπετέα, αναφέρατε το παράδειγμα από τα παιδιά σας, πώς αμέσως λένε ότι αυτά δεν στέκουν ή δεν τα χρειαζόμαστε, πολλά μπορεί και να τα ειρωνευτούν όταν δεν μιλούμε σοβαρά σε αυτά. Κυρίως τι θέλουν να ακούν από τις ιστορίες? Ας πούμε, του Χριστού η ζωή, πώς το βλέπετε, τι σας λένε? Επειδή τα παιδιά, όπως όλοι μας, έχουν μέσα τους το σπόρο της αμφιβολίας, της δυσπιστίας, της καλής δυσπιστίας, προσπαθούν συνεχώς να διαβάζουν και να γίνονται κοινωνοί τέτοιων αναγνωσμάτων και τέτοιων ιστοριών που να τονώνεται μέσα τους η πίστη. Ναι. Αυτό διψάνε, εγώ αυτό βλέπω, έβλεπα και από τα δικά μου τα παιδιά όταν ήταν σε μικρότερες ηλικίες, ότι αναζητούσαν τέτοια αναγνώσματα. Που να εδραιώνουν την πίστη, να δείχνουν την πίστη στο Θεό. Ακριβώς. Να τονώνεται η πίστη. Έτσι. Ναι. Γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Να συμπληρώσω αυτά τα πολύ όμορφα που είπαν οι συνομιλητές και ο πατήρ Χαράλαμπος λίγο πριν, λέγοντας ότι θα πρέπει να επιμελούμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο τα βιβλία που επιλέγουν τα παιδιά μας να διαβάζουν, αν δεν τα επιλέγουμε εμείς οι ίδιοι, γιατί πάντοτε καιροφυλακτεί ο κίνδυνος του να υπάρχει μέσα σε ένα βιβλίο, έτσι, ναι, να υπάρχει ένας σπόρος αμφιβολίας, να υπάρχει μια κακοδοξία, ένα αιρετικό πνεύμα. Και όπως έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, όλα αυτά τα αναγνώσματα διαγείρουν μέσα μας το πνεύμα της βλασφημίας. Το πνεύμα το οποίο υπάρχει μέσα μας, άλλοτε κοιμάται, άλλοτε είναι εναργές, και είναι ικανό ένα ανάγνωσμα, μια μικρή φράση, ναι, να διεγείρει αυτό το πνεύμα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, και ειδικά στην ευαίσθητη παιδική ηλικία που τα παιδιά προσπαθούν να προσεγγίσουν το ακατάληπτο. Ναι, έτσι, ναι, με τις δικές τους δυνάμεις. Ναι. Έχουμε ένα-δύο λεπτά να κλείσουμε. Πατέρα Χαράλαμπε, πριν κλείσουμε, να μας πείτε κάποια βιβλία που θα συνιστούσατε στο ποίμνιό σας και σε εμάς να έχουμε κατά νου. Ναι, αυτά που είπαμε προηγουμένως και ο κύριος Σκοπετέας και ο κύριος Καραβιδάκης, ότι πάνω απ' όλα θα έλεγα ότι θα έπρεπε και πρέπει η Αγία Γραφή, ιδιαίτερα η Καινή Διαθήκη, να υπάρχει στο σπίτι του καθενός. Στο σπίτι του καθενός. Δεν νοείται χριστιανός να μην έχει την Καινή Διαθήκη. Μπορεί μερικοί να πούν, μα δεν μπορούν να τη διαβάσουν. Να τη βρούμε σήμερα. Ναι, να τη βρουν πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Εξάλλου, οι Μητροπολίτες τη μοιράζουν. Τη μοιράζουν και δωρεάν, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά και μερικοί λένε ότι μπορεί να μην την καταλαβαίνουν. Καμιά φορά όμως νομίζω πως η επανάληψη σε αυτά τα θέματα φέρνει τη μάθηση. Εκτός όμως από την Αγία Γραφή, είναι, όπως είπαμε πολύ σωστά, τα συναξάρια, η Βίη των Αγίων. Θα έλεγα το Γεροντικό, που είναι ένα σημαντικό βιβλίο και αυτό αναφέρεται στη ζωή των Αγίων, και τόσα άλλα βιβλία ακόμη, όπως είναι σύγχρονες αγιορείτικες μορφές, όπως είναι ο Άγιος Σιουλιανός, και μάλιστα, πάρα πολλά βιβλία που υπάρχουν σήμερα, δόξα τω Θεώ, στα βιβλιοπωλεία. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος και τόσοι άλλοι Άγιοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πείτε κάτι. Να πω κάτι ακόμη, και έτσι, και θα τελειώσω, που και θα τελειώσω, και με αυτό. Ναι. Πάρα πολύ βοηθάει και την προσευχή, ναι, το ορθόδοξο βιβλίο. Και θα κλείσω με μια έτσι μικρή παράγραφο που λέει, ναι, στις διδαχές του ο Άγιος Παΐσιος, λέγοντας: πολύ βοηθάει πριν από την προσευχή να διαβάσεις ένα κομμάτι από το Γεροντικό. Τότε θα θερμανθεί η καρδιά σου
και θα καταποθούν όλες οι μέρημνες και θα μπορέσεις να προσευχηθείς απερίσκεπτα. Ναι, απερίσκεπτα. Βέβαια. Αυτό, πολύ... αν θέλετε, είναι η κυριότερη ωφέλεια ενός Ορθόδοξου βιβλίου. Να προσευχηθούμε σταθερό στον Χριστό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω τον κύριο Καραπιδάκη, τον Ανδρέα. Είναι φοιτητής θεολογίας και φέρελπης νέος της θεολογίας. Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα, από την Αθήνα. Τον κύριο Σκοπετέα, θερμές ευχαριστίες που ήταν κοντά μας. Πατέρα Χαράλαμπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτά που είπατε και το βιβλίο να κρατήσουμε πάρα πολύ, το παιδικό ορθόδοξο βιβλίο. Αλλά και αυτά πρέπει να έχουμε στη βιβλιοθήκη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για το ορθόδοξο βιβλίο σήμερα και την ωφέλειά του. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.